Έτσι ακριβώς, Εμιλία, από το βήμα της συνέλευσης επανέλαβε για το Κυπριακό την ετοιμότητά του να εμπλακεί σε έναν επικοδομητικό διάλογο που θα οδηγήσει σε μια βιώσιμη και λειτουργική λύση του εθνικού μας προβλήματος για τα ενεργειακά, δρατώμενος στην ευκαιρία της παρουσίας εδώ των Τουρκοκύπριων επιχειρηματιών. Απευθύνθηκε σε αυτούς και τους είπε ότι κανείς δεν θέλει να σφετεριστεί τα δικαιώματά σας από το φυσικό πλούτο. Δεν απέκλεισε τη συνεργασία με όλα τα γειτονικά κράτη, μη εξαιρουμένης και της Τουρκίας, βεβαίως στη μετά τη λύση εποχή. Για την οικονομία, ανασκόπησε τις οικονομικές εξελίξεις της τελευταίας εξαετίας με έμφαση στις 14 μεγάλες μεταρρυθμίσεις που εκκρεμούν. Και εκεί ακριβώς αναφερθήκε και στο ΓΕΣΥ, είπε θα τηρηθούν τα χρονοδιαγράμματα. Εμπιστεύομαι τον Υπουργό Υγείας και κάλεσε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη σε διάλογο, ούτως ώστε να περάσει το σχέδιο, το Γενικό Σχέδιο Υγείας από τη θεωρία στην πράξη. Σε ό,τι αφορά τις υπόλοιπες μεταρρυθμίσεις, έκανε λόγο σε μετοχοποίηση της ΣΥΤΑ και στη δημιουργία των Υφυπουργείων Ανάπτυξης και Τουρισμού. Έχει μπει το νερό στα βλάκια και είναι πια θέμα χρόνου. Ζήτησε τη συνένεση και τη συνεργασία των κομμάτων και σε αυτό το σημείο αποκάλυψε ότι ήδη από τις θέσεις τις προγραμματικές των ανθρωποψηφίων του έχουν υιοθετηθεί, μπορούν να υιοθετηθούν, συμπίπτουν οι 72, 15 εξετάζονται περαιτέρω και 12 έχουν ήδη 12 θα υιοθετηθούν, τις βλέπουν δηλαδή θετικά. Και πάμε και σε ένα άλλο μέτωπο, Εμιλία, αν μου επιτρέπεις, καθώς έχουμε μια σημαντική εξέλιξη σε σχέση με τους εγκλωβισμένους εργαζόμενους της JNB στη Σαουδική Αραβία. Όπως ανακοίνωσε η ΣΕΚ το απόγευμα, με πρωτοβουλία του Υπουργού των Εξωτερικών θα επαναπατριστούν αυτοί οι εργαζόμενοι. Έχουν ήδη δοθεί οδηγίες στον πρέσβη μας στη Σαουδική Αραβία να διαχειριστεί το ζήτημα, με έξοδο βεβαίως της Δημοκρατίας. Σε ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.